ο Δήμαρχος, όπως είχε υποχρέωση, του είπε ξεκάθαρα ότι είναι υποχρεωμένος και θα ακολουθήσει τη διαδικασία της προκήρυξης της θέσης, γιατί αυτό θεωρεί δίκαιο, ηθικό, και αυτό, και αυτή η διαδικασία θα τηρηθεί χωρίς καμία υποχώρηση. Στη διαδικασία η οποία θα είναι ανοιχτή, έχει δικαίωμα να συμμετέχει όποιος θέλει και τα κριτήρια της επιλογής θα είναι και ποιοτικά και ποσοτικά και βεβαίως θα κριθούν από τον οργανισμό. Υπήρξε κάποια... Συμβούλιο του οργανισμού. Υπήρξε κάποια διαμαρτυρία σήμερα το πρωί. Αυτή, καμία διαμαρτυρία. Ήρθαν εδώ 4 μαθητές του κυρίου Αμπατζή από τη σχολή, οι οποίοι κατά τη γνώμη τους θέλουν να συνεχίσει τη θητεία του, μάλλον να συνεχίσει ή να είναι ο κύριος Αμπατζής καλλιτεχνικός διευθυντής. Σεβαστή άποψη, και άλλοι προφανώς θέλουν τον κύριο Αμπατζή, αλλά το τι θα γίνει τελικά θα αποφασίσει η διαδικασία της προκήρυξης της θέσης. Από εκεί και πέρα, εμείς δεν πρόκειται να, από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την δημοτική αρχή, στηρίξαμε ενός δυνάμεις είχαμε το έργο του ΔΠΕ. Θέλουμε να συνεχίσει και να αναβαθμίσει τη λειτουργία του, να καλύψει ανάγκες ζωτικές που είχε ο λαός για θέατρο, και βεβαίως σε αυτή μας την προσπάθεια θα συνεχίσουμε να δώσουμε όλες τις δυνάμεις. Δεν προχωρήσαμε κανένας είδους, δεν ζητήσαμε την παρέτηση του κ. Αμπατζή, όπως έκανε η κυβέρνηση με τον κύριο Χατσάκη, για παράδειγμα, στο κρατικό θέατρο, γιατί εμείς δεν είμαστε εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, η δική μας παράταξη στηρίζεται στον ΠΟΠΟΕ και έχει μάθει να υπερασπίζεται δικαιώματα όλων. Ακόμη και διευθυντών οι οποίοι είχαν οριστεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή, είτε ήταν υπηρεσιακών είτε καλλιτεχνικοί, εμείς μέχρι τέλος της θητείας τους στηρίξαμε. Σήμερα, τελειώνοντας θητεία, είμαστε υποχρεωμένοι εκ των πραγμάτων και από την τήρηση έστω σχεδόν διοντολογίας να προχωρήσουμε σε αυτή τη διαδικασία. Το ποιος θα είναι καλλιτεχνικός διευθυντής θα το κρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο που θα κληθεί να αποφασίσει από όσους θα έχουν κάνει αίτηση ποιος είναι ο καλύτερος για να συνεχίσει και να προχωρήσει μπροστά το ΔΠΕ.